Χαίρετε και σε κύριε και καλή εβδομάδα. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Κος TV. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας σε τίτλους. Δείτε σήμερα στο Δελτίο Ειδήσεων του Κος TV. Εθιμοτυπικές επισκέψεις του Γιώργου Γεραμπετρίτη σε δήμαρχο, έπαρχο και δημητοκό. Με ιδιαίτερη συγκίνηση η εκδήλωση μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων με την προβολή του ντοκιμαντέρ Μπάντα στο Ρωμαϊκό Οδείο Κο. Εκδήλωση μνήμης με δοξολογία και κατάθεση στεβάνων για την γενοκτονία Ποντίων στην ΚΟ. Με παλμό η πολιτική ομιλία του υποψήφιου βουλευτή των Δεκανήσων με τον Πασόκ Κινάλ Γιώργου Νικητιάδη στον Ορφέα. Λίθος κόσμος στην πολιτική ομιλία του υποψήφιου βουλευτή των Δεκανήσων της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Παπά στην ΚΟ. Ξεκίνησαν από το Δήμο της ΚΟ τα μαθήματα ρομποτικής στο πλαίσιο του ΤΕΒΑ. Με μεγάλο ενδιαφέρον η εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα συνεκπαίδευση στην πράξη είμαστε όλοι εμείς στο Λαϊγραφικό Μουσείο ΚΟ. Ευχές και παράκληση στα παιδιά της 3ης Λυκείου για τις επικείμενες πανελλήνιες εξετάσεις από την Μητρόπολη Κόου και Νησίρου σήμερα το πρωί. Με μεγάλο ενδιαφέρον η επιμορφωτική ημερίδα για τις μαθησιακές δυσκολίες από τον Θεόκριτο σε συνεργασία με το Κέντρο Αρρωγή. Αναβίωσε με μεγάλη επιτυχία ήταν η Καγόρια στην Κέφαλο. Με νίκη απέναντι στο Ροδίον Άθληση με 67-65 έκλεισε τη χρονιά η ΑΕ Δικαίου. Στην ΚΟ βρέθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Γεραπετρίτης, όπου είχε συναντήσει με τον Δήμαρχο ΚΟ Θεοδόση Νικηταρά και συνεργάτες του, τον Επαρχο ΚΟ Γιάννη Καμπανή και στελέχη της ΔΥΜΤΟ ΚΟ. Ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε πως αν το Δεκανήσιος είναι χαρούμενος που επισκέπτεται την περιοχή και ιδιαίτερα την ΚΟ, την οποία αγαπάει πολύ. Σκοπός της επίσκεψης του Υπουργού στην ΚΟ αλλά και σε άλλα νησιά της Δεκανήσου είναι η συνεργασία με τους φορείς για τα προβλήματα του τόπου, ενώ εξέφρασε και τη βεβαιότητα ότι θα υπάρξει μια σταθερή κυβέρνηση αυτή της Νέας Δημοκρατίας που θα συνεχίσει το έργο της. Ζούμε πολύ δύσκολες καταστάσεις, κυρίως έχουν να κάνουν με την υποστελέχωση. Μια υποστελέχωση η οποία συνεχώς διευρύνεται και αυξάνεται. Υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα που δεν το ζούμε μόνο εμείς εδώ. Το ζουν όλοι οι Δήμοι σε όλη την Ελλάδα και νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε, γιατί οδηγεί σε μια μέγενη τους Δήμους και σε μια ασφυξία οικονομική και επιχειρησιακή. Έχουμε τώρα και την μονομερή κινητικότητα. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι επιχειρήθηκε από την κυβέρνηση να ακυρωθεί αυτό, αλλά δυστυχώς είναι μια δέσμευση απέναντι στους θεσμούς, όπως και αν τους εννοείσαι κανείς. Είναι θέμα ενισχυμένης υποπτήρας. Και αν μεν στην Ευρώπη αυτά λειτουργούν και λειτουργούν χωρίς να το αντιλαμβάνεται και να επηρεάζεται η διοίκηση, εδώ δυστυχώς μας επηρεάζει. Ο Δήμος της ΚΟ, ένας Δήμος ισχυρότατος σε ό,τι αφορά το παραγόμενο εισόδημα, με μια διοίκηση η οποία έχει και συλλογικά χαρακτηριστικά και βέβαια διέπεται από διαφάνεια κλπ, θα μπορεί να ανοίξει τα φτερά της και να γίνει πρότυπο σε όλη την Ευρώπη. Μου είναι αδιανόητο δηλαδή εδώ να συζητάμε για ζητήματα υγείας, πρωτοβαθμίας περίθαλψης, για ζητήματα των υποδομών, για όλα αυτά που συζητάμε και ντρεπόμαστε, για την δισκαμψία στην λειτουργία μας την καθημερινή. Δηλαδή θες να αγοράσεις ένα στυλό θες να αγοράσεις και πρέπει να περιμένεις 7 μήνες την έγκριση. Μου είναι αδιανόητο. Εμείς έπρεπε να δουλεύουμε με όρους ιδιωτικού τομέα, αλλά με μία διαφάνεια και με έναν καταλογισμό ευθυνών που να είναι αυστηρότατος. Ότι ακούμπησες το δάχτυλο στο μέλι, το είπαμε. Σου παίρνω το κεφάλι. Τέλος, φύγε. Όχι να έρχομαι εγώ και να συζητάω 3 μήνες γιατί πήρα αυτό το στυλό και να μου λέει ή ο αρμόδιος υπάλληλος ή δεν ξέρω κάποιος άλλος ελεκτικός μηχανισμός έπρεπε να είναι μπλε το στυλό ή κόκκινο. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, ήταν μέσα στις απόλυτες προτεραιότητές μας η ακριτική δήμη. Και ιδίως οι Δήμοι εκείνοι οι οποίοι συνέχονται και με την υποδοχή μεταναστών και προσφύγων να αποκτήσουν ένα πολύ υψηλότερο επίπεδο αυτοδιαχείρισης, να ενισχυθούν έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στα πρόσθετα βάρη που υπάγεται η συγκεκριμένη γεωγραφία. Και για τον λόγο αυτό νομίζω έχουμε καταφέρει μαζί αφενός να μπορέσουμε να περιορίσουμε πολύ σημαντικά τις ροές, τις μεταναστευτικές και προσφυγικές. Για τα ζητήματα τα οποία έχετε θέσει και έχουν να κάνουν και με την εξαιρετική διαχείριση η οποία γίνεται στο υποδειγματικό κτηματολόγιο της ΚΟ και για τα ζητήματα υποστελέχωσης, που δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα που ταλανίζει όλους τους Δήμους
και για το οποίο ελπίζω ότι θα έχουμε μια πιο δραστική λύση για να μπορείτε με μεγαλύτερη ευελιξία να παίρνετε ιδίως εποχικό προσωπικό που σας είναι αναγκαίο. Γι' αυτό και περιμένω τη δική σας πρόταση και δεσμεύομαι ότι αυτή θα υλοποιηθεί με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Και βεβαίως για το ζήτημα που γνωρίζω ότι είναι πολύ υψηλής ευαισθησίας και για σας προσωπικά και για το λαό της ΚΟ και αφορά την έκταση των περίπου 70 στερμάτων του ναυτικού ομίλου, ο οποίος μεταφέρθηκε στην ΕΤΑΔ και μεταφέρθηκε δυστυχώς και υπό όρους εξαιρετικά σύνθετους νομικούς, αλλά και από ενδεχόμενες πολιτικές αυλεψίες στο παρελθόν, να μπορέσει και πάλι να αποκτήσει έναν πιο δημόσιο χαρακτήρα και να τεθεί στην υπηρεσία του λαού της ΚΟ. Να καλωσορίσω με ιδιαίτερη χαρά στο γραφείο της, στο εκλογικό κέντρο της Νέας Δημοκρατίας στην ΚΟ, τον Υπουργό Επικρατείας κύριο Γεραπετρίτη. Τον ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεται σήμερα μαζί μας. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μας η επίσκεψή του στο γραφείο μας. Έχουμε την ελπίδα ότι ο ελληνικός λαός θα επιβραβεύσει τη μεγάλη προσπάθεια την οποία έχουμε κάνει τα τελευταία 4 χρόνια, έτσι ώστε παρά τις εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες τις οποίες είχαμε λόγω των πολλαπλών κρίσεων, να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το έργο μας και να παραδώσουμε μια χώρα η οποία θα είναι καλύτερη, πιο δημιουργική, πιο παραγωγική. Έχω την τιμή να εκπροσωπώ, αν θέλετε, κατά μια βάση το κόμμα όσο μπορώ στο κομμάτι του Νοτίου Αιγαίου, σε ένα Νότιο Αιγαίο το οποίο βρίσκεται αυτή την περίοδο σε μια περίοδο τεράστιας αχμής, με την έννοια ότι έχει ξεκινήσει και η τουριστική σεζόν, και έτσι το έργο σας γίνεται διπλά δύσκολο και γι' αυτό πρέπει να σας ευχαριστήσω για το, αυτό που δίνεται, που είπε και ο Υπουργός πολύ σωστά, την ψυχή και τη δικιά σας, και αποτελείτε την ψυχή της παράταξης, αλλά δίνετε και την ψυχή σας για το κόμμα και είναι πολύ σημαντικό σε ένα δύσκολο αγώνα. Είσαστε συμπατριώτης, γνωρίζετε τα προβλήματά μας. Εγώ σας θεωρώ ένα άριστο κυβερνήτη, συγκυβερνήτη της χώρας μας, μαζί με τον Υπουργό μας. Μην το λέτε, γιατί φοβάμαι ότι θα βρω μπελά με αυτό. Είσαστε ένας εξαιρετικός καθηγητής νομικής, είσαστε ένας άνθρωπος πάνω απ' όλα και παρόλο ότι δεν το έχω ξαναπεί, οφείλω να πω ότι σε πολλά θέματα και κάποια γραφειοκρατικά συνήθως προβλήματα που αντιμετωπίζομαι, το γραφείο σας ήταν πάντα συμπαραστάτης και επίλυση των αυτών των προβλημάτων. Πολύ μεγάλη η τιμή να σας γνωρίσω και να θέσω και εγώ τις υπηρεσίες μου στη διάθεσή σας για να επιληθούν τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας, η οποία τοπική κοινωνία, θέλω να το πω αυτό, πρέπει να αισθάνεται τιμή και ασφάλεια για το γεγονός ότι την υπηρετούν τόσο άξιοι άνθρωποι. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και για τα θέματα του επαρχείου και για τα θέματα του νοσοκομείου και υπό την δυτή σας ιδιότητα. Και εύχομαι να είμαστε καλά, να συνεχίσουμε να είμαστε στην υπηρεσία της πατρίδας και οι δύο, κύριε Παρχή. Με ιδιαίτερη συγκίνηση η εκδήλωση προβολή στο ντοκιμαντέρ «Η Μπάντα», παρουσία του δημοσιογράφου κ. Ζλανίδη στο Ρωμαϊκό Οδείο της ΚΟ, με πρωτοβουλία του Συλλόγου Ποντίων ΚΟ «Ξενιτές» το Σάββατο 13 Μαΐου. Μια εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε από την ΑΧΕΠΑ Ελλάς District 25 και είναι υπό την αιγίδα της Περιφέρειας του Αιγαίου, καθώς και του Δήμου της ΚΟ, με τη συμμετοχή της Παιδικής Χωριαοδίας του Δευτέρου και Τετάρτου Δημοτικού Σχολείου υπό την καθοδήγηση της κ. Ιωάννα Ζαμπατζίδου. Στην παρουσίαση της εκδήλωσης, η συνάδελφος δημοσιογράφος του ΚΟΣ TV, Κλεοπάτρα Μισαηλίδου. Οι εκδηλώσεις αυτές αποτελούν φόρο τιμής στους 353.000 γενοκτονημένους ποντίους, συγγενείς μας, αλλά και σε όσους κατάφεραν να γλιτώσουν από την μανία των νεότουρκων, στους ξεριζωμένους που ανέβηκαν το Γολγοθά της προσφυγιάς και κατάφεραν πίσω στην Ελλάδα, στην πατρίδα της πατρίδας, να κρατήσουν αναμένη τη φλόγα του ποντιακού ελληνισμού. Ο πόντος είναι πολύ ψηλά και είναι εκεί και μας περιμένει πάντα. Αυτό είναι το μέλλον της Ελλάδας, σεβασμιότατε, εκλεχτή προσκεκλημένη. Πραγματικά είναι τιμή, χαρά και συγκίνηση να συμμετέχουμε ως Δήμος ΚΟ σε αυτή τη μεγαλειώδη εκδήλωση, όπου πραγματικά ο Σύλλογος Ποντίων ΚΟ Ξενιτέας ξέρει να βάζει την υπογραφή του σε σημαντικά γεγονότα που πραγματικά αγγίζουν την καρδιά μας. Πρώτον, γιατί δεν φαντάζεται κανείς ότι στην ακριτική ΚΟ, τη γενέτειρα του Ιπποκράτη, μπορεί να γίνει μια τόσο μεγάλη εκδήλωση από όλους εσάς τους πόντιους. Γιατί είμαστε
αίμα, είμαστε αδέλφια, είμαστε κομμάτι της κοινωνίας του Πόντου. Πραγματικά σας αισθανόμαστε αδέλφια μας και δεν γίνεται να είναι διαφορετικά. Και το σημαντικό είναι ότι ο Σύλλογος ξέρει πάντα να ανοίγει τις φτερούγες του, να ανοίγει την καρδιά του, να ανοίγει τη μεγάλη οικογένειά του και στη μαθητιώσα νεολαία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να παίρνουμε μαθήματα ζωής, γιατί μόνο έτσι ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις του μέλλοντος. Συγχαρητήρια Πρόεδρε, συγχαρητήρια στην Αρχέπα, στον Αντώνη Γιαννικουρή και πάντα θα είμαστε δίπλα σας, ηθικά και υλικά, να στηρίζουμε τέτοιες πρωτοβουλίες. Για μας, για το σχολείο μας, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή η πρόσκληση στο αφιέρωμα αυτό. Είμαι σίγουρος ότι ξέρετε καλύτερα από μένα τι τιμούμε αυτή την περίοδο. Αυτό που μπορώ να πω εγώ, εκπροσωπώντας τη σχολική κοινότητα, είναι ότι το σχολείο δεν πρεσβεύει μόνο γνώση γραμμάτων και αριθμών, αλλά δίνει και βιώματα στους μαθητές και πρέπει να δίνει και μνήμες. Η πρόταση της μουσικού μας εδώ, της κυρίας Ιωάννας Αμποτζίδου, νομίζω ότι το επώνυμό της προδίδει την καταγωγή της. Για τη συμμετοχή του σχολείου στην εκδήλωση αυτή, μας χαροποίησε ιδιαίτερα και μας χαροποίησε περισσότερο, διότι δεν είμαστε μόνοι μας, αλλά έπρεπε να συνεργαστούμε και με τους μαθητές του τετάρτου δημοτικού σχολείου. Στην σχολική κοινότητα οι συνεργασίες των σχολείων είναι κάτι που επιδιώκουμε και πρέπει να γίνεται. Και φυσικά ήταν μεγάλη χαρά να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με τα παιδιά αυτά. Δεν ξεχνώ. Είναι δύο λέξεις. Δεν ξεχνούμε. Η σημερινή εκδήλωση του Συλλόγου Ποντίων ο Ξενιτέας είναι ύμνος στη βαθιά Ελλάδα, στην Ελλάδα του Πόντου. Την Ελλάδα που χάθηκε. Την Ελλάδα που πόνεσε. Την Ελλάδα που μάτωσε. Την Ελλάδα που δάκρυσε όσο καμιά άλλη. Δεν ξεχνώ, δεν ξεχνούμε την 19η Μαΐου 1919, την πιο άγρια περίοδο της ποντιακής γενοκτονίας. Δεν ξεχνώ την περηφάνεια και την αξιοπρέπεια του ποντιακού ελληνισμού, ούτε την ιστορία του και το πολιτισμό του, που είναι όμως η αξιοπρέπεια, η ιστορία και ο πολιτισμός όλων των Ελλήνων. Το σχολείο μας, Τέταρτο Δημοτικό Σχολείο ΚΟ, τονίζει την ιστορική μνήμη με τη συμμετοχή του στην εκδήλωση αυτή. Εγώ θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά συγχαρητήριά μου στον Ποντιακό Σύλλογο Ξενιτέας και ιδιαίτερα στον πολυδραστήριο πρόεδρό του, τον Χαράλαμπο. Είναι μια μέρα που δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ. Συμπατριώτες, συμπατριώτισες, πριν ξεκινήσω τη σύντομη ομιλία μου, να καλωσορίσω τον κύριο Νίκο Ασλανίδη, τον δημοσιογράφο της ΕΡΤ και συγγραφέα, που φέρνει μαζί του από την όμορφη Θεσσαλονίκη τον ντοκιμαντέρ, την Πάντα, για να μας ταξιδέψει πίσω στην πατρίδα. Να καλωσορίσω και έναν φίλο του Συλλόγου, έναν άνθρωπο ο οποίος στο πέρασμά του από την ΚΟ άφησε ανεξίτηλο το μελάνι της παρουσίας του μέσα στον Ξενιτέα, τον στρατηγό αναποστρατεία, τον κύριο Σοφιανίδη, ο οποίος υπηρετώντας την 80 ήταν πολύ κοντά στο σύλλογό μας και συνεχίζει να είναι, σε καθημερινή θα έλεγα βάση, μας σκέφτεται και το σκεφτόμαστε. 101 χρόνια μετά την οριστική εκδίωξή μας από τις πατρογονικές μας εστίες, στεκόμαστε μπροστά στο ηρώο της ελληνικής εθνικής μνήμης για να ποτίσουμε τον φόρο τιμής που αξίζει στους προγόνους μας για όσα εκείνοι υπέφεραν. Κυρίως όμως για να τιμήσουμε όχι έναν, ούτε δύο, αλλά τρεις θανάτους. Όσο περίεργο κι αν ακούγεται, τρεις θάνατοι μέσα σε λίγα χρόνια οδήγησαν ένα λαό και τη μοίρα του σχεδόν στον πλήρη αφανισμό. Αυτό ήταν το σχέδιο των Τούρκων, νεότουρκων και εθνικιστών. Ο λόγος που βασανίστηκαν και θανατώθηκαν ήταν ένας. Απλά ήταν Έλληνες, χριστιανοί, ορθόδοξοι.
Και μόνο αυτό ήταν αρκετό για να καταδικάσει κάτι περισσότερο από 353.000 ανθρώπους σε βίο θάνατο και να εκτοπίσει από τις πατρογονικές εστίες σχεδόν 1,5 εκατομμύριο άλλους Έλληνες. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι σήμερα στο νησί του Ιπποκράτη, γιατί πραγματικά έχουμε κάνει περισσότερες από 100 προβολές με αυτό το ντοκιμαντέρ, αλλά τόσο κόσμο σε νησί που δεν είχε πρόσφυγες στις πρώτες γενιάς δεν ξανάγαμε. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σεβασμιότατοι κυρίες και κύριοι, θα ήθελα αρχικά να συγχαρώ τους διοργανωτές και να τους πω ότι μπράβο, να συνεχίσετε έτσι παιδιά, γιατί ο αγώνας αυτός δεν έχει δικαιωθεί. Όχι μόνο δεν έχει δικαιωθεί, έχει ένα, έναν αιώνα μετά τη γενοκτονία των προγόνων μας, βρισκόμαστε πλούσα σε μια δεύτερη γενοκτονία, στη γενοκτονία της μνήμης. Συνεχίζουμε το δελτίο μας με τις εκδηλώσεις στην ΚΟ για τον εορτασμό της γενοκτονίας των Ποντίων. Την επέτειο της γενοκτονίας των Ελλήνων του Ποντίου τίμησε η ΚΟ στην Κυριακή 14 Μαΐου στο μνημείο που έχει στηθεί στο Πάρκο Ποντιακού Ελληνισμού στη μνήμη των 353.000 θυμάτων της Ποντιακής Γενοκτονίας. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου ΚΟ, χωροστατούντος στο Σεβασμιωτά του Μητροπολιτικού και Νησίρου κυρίου Ναθαναήλ, συμπαραστατούμενος από τον Ιερό Κλήρο της πόλης. Αμέσως μετά την επίσημη δοξολογία τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των πεσόντων στο μνημείο που έχει αναγερθεί στο Πάρκο Ποντιακού Ελληνισμού με κατάθεση στεφάνων από τις πολιτικές και στρατιωτικές αρχές του τόπου και του Προέδρου του Συλλόγου Ποντίων ΚΟ, Ξενιτέας κ. Μπάμπη Ναυροζίδη. Σταφά Κεμάλ το 1919 στη Σαμψούντα και η αρχή του δράματος των συγγενών μας. Τότε αρχίζουν και οι λευκές πορείες θανάτου, τα μελέ, τα μπουρού ή τάγματα εργασίας. Οι εκτοπίσεις, οι εξορίες, οι εκτελέσεις και οι βιασμοί. Έτσι, πολλές οικογένειες ξεκληρίζονται. We'll be right back.
αιτήσε τη μνήμαση ζωή παρισάμενο. Σήμερα είναι μια ημέρα ιδιαίτερη, είναι μια ημέρα η οποία είναι αφιερωμένη στη μνήμη των Ελλήνων του Πόντου και το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να υποβάλουμε την ιδιαίτερη εκτίμηση και αγάπη στον ποντιακό λαό και με την ημέρα τη σημερινή θέλουμε να τιμήσουμε την μνήμη όλων εκείνων των 353.000 ποντίων οι οποίοι θανατώθηκαν από την τουρκική Οθωμανική Αυτοκρατορία και να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους τους Πόντιους. Μιας και είστε στο νησί μας, να πείτε έτσι τις ευχές σας για τον ποντιακό ελληνισμό. Ο Νίκος Καρατζίδης λέει, το πρώτο σου χρέος είναι να νιώσεις μέσα σε όλους τους προγόνους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο, να παραδώσεις στο γιο σου τη σκητάλη, τη μεγάλη εντολή, να σε ξεπεράσει. Θέλω να πιστεύω, είμαι απόλυτα βέβαιος, ότι όλοι εμείς που συνεχίζουμε να συγκινούμαστε και να θέλουμε την ιστορική αλήθεια, είμαστε σήμερα εδώ για να εκπληρώσουμε αυτά τα τρία χρέη μας.
το μνημόσυνο που είδαμε πριν από λίγο, το προσκλητήριο αυτό, να θυμίσουμε στον κόσμο και να θυμηθούμε κι εμείς τη μεγάλη τραγωδία αφανισμού εκατοντάδων χιλιάδων προγόνων μας από την Τουρκία πριν από ένα αιώνα και παράλληλα να διεκδικήσουμε την ιστορική αλήθεια και μια συγγνώμη για τη γενοκτονία τους. Ωστόσο πρέπει να φροντίσουμε να διατηρήσουμε άσβεστη τη μνήμη, την παράδοση, το όνειρο, τα ήθη, τα έθιμα, γιατί εμείς είμαστε υποχρεωμένοι καθημερινά να αποδεικνύουμε ότι ενώ δύσαμε στην Ανατολή, ανατείλαμε στη Δύση και είμαστε υπερήφανοι για την καταγωγή μας. Τέλος, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να υπάρξει συνέχεια. Τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας θα πρέπει να πάρουν τη σκητάλη αυτής της ιερής, της πολύτιμης, της μοναδικής κληρονομιάς. Μιας κληρονομιάς η οποία έχει μεγάλη, βαθιά ευθύνη και χρέος σε αυτούς που ήρθαν, πέρασαν, θα έρθουν, θα περάσουν. Αιωνία η μνήμη σε όλους αυτούς, σε όλα τα θύματα της γενοκτονίας. Αιωνία η μνήμη σε όλους τους προγόνους μας. Ευχαριστώ. Τιμούμε σήμερα την επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων σε μια λιτή τελετή, σε έναν χώρο που αναδεικνύει την ιστορία του ποντιακού ελληνισμού και χαίρομαι γιατί πρόσφατα και με τη δική μου συνεισφορά και συμμετοχή ένα μνημείο που θυμίζει και θα θυμίζει νυν και αΐ το τι πέρασε ποντιακός ελληνισμός βρίσκεται σε μια περίοπτη θέση στο κέντρο της πόλης. Να είστε καλά. Πάμε μέσα τώρα να δούμε αποσπάσματα από πολιτικές ομιλίες των υποψηφίων βουλευτών στην ΚΟ τις προηγούμενες δύο ημέρες. Μήνυμα για ισχυρό ΠΑΣΟΚ από την πρώτη Κυριακή έστειλε και η ΚΟΣ κατά την προεκλογική ομιλία του τέους Υφυπουργού Πολιτισμού Τουρισμού και υποψήφιου βουλευτή Δωδεκανήσου Γιώργου Νικητιάδη που πραγματοποιήθηκε μέσα σε πανηγυρικό κλίμα την Κυριακή 14 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου θα θέσουμε τέρμα στην απαράδεκτη κατάσταση με την πλήρη εγκατάλειψη των νησιών μας και στα ψέματα της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε ο τέος Υπουργός και υποψήφιος βουλευτής το δεκανής του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Γιώργος Νικητιάδης από το κατάμεστο με αρκετούς όρθιους κινηματοθέατρο Ορφέα στην ΚΟ, καταχειροκροτούμενος από το ακροατήριο. Πλήρη εγκατάλειψη των νησιών από την κυβέρνηση Μητσοτάκη τόνισε ο κ. Νικητιάδης στην χθεσινή του ομιλία στον κινηματοθέατρο Ορφέας, ο οποίος αναφέρθηκε παράλληλα στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη από την ΚΟ για το νέο νοσοκομείο και τόνισε πως αυτό, μέχρι να υλοποιηθεί, πρέπει να ενισχυθεί με προσωπικό το υφιστάμενο νοσοκομείο. Παρουσίασε την τραγική εικόνα των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών στα Δωδεκάνησα, ειδικά μετά όσα συνέβησαν τελευταία με το Πρέβελης, αλλά και την τραγική εικόνα των νοσοκομείων των νησιών, όπως και στις χαμηλές συντάξεις που έχουν κάνει με τους ανθρώπους να μην μπορούν να ζήσουν. Παράλληλα, αναφέρθηκε στους όρους για την δημιουργία κυβέρνησης και συνεργασίας, τονίζοντας που σε αυτή θα πρέπει να είναι καταρχάς η ενίσχυση του ΕΣΥ, η προστασία της πρώτης κατοικίας, η δίκαιη κατανομή των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και όχι μόνο σε λίγους, την προστασία της γης και του πρωτογενή τομέα. Ενώ τόνισε πως δεν μπορεί να μην δοθούν απαντήσεις για τον σκάνδαλο των υποκλοπών που είχε στόχο κυρίως τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ και φυσικά αναφέρθηκε στον τουρισμό, τον οποίο υπηρέτησε από την θέση του Υφυπουργού. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο θερινό κινηματογράφο Ορφέα χθες το απόγευμα για να δώσει ευχές του στον υποψήφιο βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Παπά, προκειμένου να παρακολουθήσει την πολιτική του ομιλία μια εβδομάδα πριν τις εθνικές εκλογές της 21ης Μαΐου. Τον κόσμο υποδεχόταν μουσικά με το σαξοφωνό του ο μαέστρος αρχιμουσικός Θανάσης Πουλιού, ενώ στην είσοδο δινόταν σε κάθε μαμά γλαστράκι με βασιλικό δώρο για τη γιορτή της μητέρας. Ο κ. Παπάς ευχαρίστησε τον κόσμο που έδωσε το παρόν και εγγυήθηκε ότι αν εκλεγεί την ερχόμενη Κυριακή ξανά θα συνεχίσει να εκπροσωπεί τους Δωδεκανησίους με αξιοπρέπεια διεκδικώντας τα μέγιστα για τον τόπο μας.
υποψήφιος βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς πραγματοποίησε το απόγευμα της Κυριακής 14 Μαΐου την προεκλογική του ομιλία στην ΚΟ στο θερινό κινηματογράφο Ορφέα. Πολύς ήταν ο κόσμος που έδωσε το παρόν προκειμένου να στηρίξει τον κύριο Παπά, ο οποίος εμφανώς συγκινημένος ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για τη στήριξή τους, ενώ ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες. Ο υποψήφιος βουλευτής ζήτησε από τους παρευρισκόμενους να μεταφέρουν τον σύνθημα της νίκης του κυρίου Μητσοτάκη σε κάθε γωνιά του νησιού. Ατμόσφαιρα, κυρίες και κύριοι, ξεκίνησαν χθες 14 Μαΐου τα μαθήματα ρομποτικής που διοργανώνει ο Δήμος της ΚΟ ως επικεφαλής εταίρος της 55ΠΕ ΚΟ και πιο συγκεκριμένα το Εργαστήριο Ρομποτικής και Τεχνολογίας Παιδιών και Εφήβων στο πλαίσιο υλοποίησης των συνοδευτικών μέτρων υπηρεσίας κοινωνικοποίησης παιδιών. Η συγκεκριμένη δράση γίνεται σε συνεργασία με την Instadis, πρότυπο κέντρο πληροφορικής ρομποτικής τεχνολογίας και επιστημών, και θα υλοποιηθούν συνολικά 12 μαθήματα στο χώρο του κέντρου επί της Μακρυγιάννη 8 σε παιδιά ωφελού. Ο Δήμος ΚΟ διοργανώνει εργαστήρια τεχνολογίας και ρομποτικής στα πλαίσια του προγράμματος του ΤΕΒΑ, εδώ στο χώρο του κυρίου Καΐσαρλη. Περιμένουμε τα παιδιά μέσα από το πρόγραμμα. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακόμα και αυτά που θα συναντήσουν και θα δουν εδώ μέσα, ίσως και πιστεύω ότι θα είναι για πρώτη φορά και για την επιλογή που έκαναν και την πρώτη φορά πηγαίνοντας στο Κέντρο Μουσικών Σπουδών του κυρίου Βουλιάκη και τώρα στο κύριο Καΐσαρλη εδώ, για να δείξει στα παιδιά αυτά που πραγματικά ίσως είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα δουν και να τα παρακολουθήσουν. Να μας πείτε αναφορικά με το πρόγραμμα πόσα παιδιά θα συμμετέχουν. Θα συμμετέχουν 30 παιδιά. Είναι ηλικίες από 5 έως 15 ετών. Και τα μαθήματα θα έχουν διάρκεια σε 90 λεπτών. Και θα συνολικά θα πραγματοποιηθούν 12 μαθήματα. Και ποιος είναι ο στόχος αυτού του προγράμματος? Να μπουν τα παιδιά στον χώρο της ρομποτικής και της τεχνολογίας. Μέσω των υπηρεσιών κοινωνικοποίησης των παιδιών, στα πλαίσια του υλοποίησης του συνοδευτικού μέτρου του ΤΕΒΑ το 2018-2019. Πείτε μας έτσι λίγο για τη φιλοσοφία του συγκεκριμένου προγράμματος. Το ΤΕΒΑ έχει ξεκινήσει από το 2015, είναι ΤΕΒΑ 15-16, ΤΕΒΑ 18-19. Πήραμε παράταση μέχρι το τέλος του έτους, του 2023, και θα συνεχιστεί η νέα προγραμματική από 2021-2027. Είναι στο πλαίσιο, έχουμε κοινωνική σύμπραξη, είμαστε 55ΠΕ ΚΟ, με την Ιερά Μητρόπολη, τον Δήμο ΚΟ σαν επικεφαλής εταίρο, την ΚΕΚΠΑΠΙΑ, το Υπεριφερειακή Ενότητα Κόνησίρου, το Σύλλογο Πολυτέκνων, τον Ερυθρό Σταυρό, όπου όλοι μας συμπαραστέκονται και ο καθένας με τον τρόπο του, το Σύλλογο ΑΜΕΑ. Όλοι μας έχουν δείξει μία εμπιστοσύνη και έχουμε το ΤΕΒΑ χωρίζεται σε δύο μέρη, στα τρόφιμα, δηλαδή στη διανομή ειδών τροφίμων και ειδικής βασικής υλικής συνδρομής, όπου γίνεται μέσα από διαγωνισμούς και τρέχει ένας τώρα στο Δήμο για να τελειώσουμε το πρόγραμμα και να ολοκληρώσουμε τη διανομή των τροφίμων αυτών μέχρι το τέλος του έτους.
Και είναι και τα συνοδευτικά όπου θέλουν να δώσουν σε ανθρώπους και σε ενήλικες και όχι και σε παιδιά και εφήβους εμπειρίες που μπορεί και να μην τις είχαν προγραμματισμένες να συμμετέχουν. Γι' αυτό είναι μέσα στα πλαίσια της κοινωνικοποίησης, στα πλαίσια της εμπλούτησης των γνώσεων και των εμπειριών τους. Αυτό νομίζω ήταν και το σημαντικότερο αυτού του προγράμματος. Ναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι και αυτό θέλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλει και ο ΠΕΚΑ, ο οποίος είναι η διάμεση διαχειριστική αρχή. Μας υποστηρίζουν και μέσα στο πλαίσιο αυτό, όσο πιο πρωτότυπες ιδέες εμείς οι δύο κατεβάζουμε, μας υποστηρίζουν όλοι στην κοινωνική σύμπραξη. Μια πολύ έξιμη και όμορφη πρωτοβουλία. Κύριε Καΐσαλ, να μας πείτε έτσι οι δύο λόγια σε ό,τι αφορά το τι θα μάθουν τα παιδιά από σήμερα 15 του μήνα μέχρι και 5 του Ιούνιου. Τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο εσείς θα τους μεταφέρετε? Εμένα ο στόχος μου είναι να δουν τα παιδιά τη ρομποτική από κοντά, να δουλέψουν μαζί σε ομάδες και για μένα είναι σημαντικό που άτομα που δεν έχουν δυνατότητα να το κάνουν είναι μια καλή ευκαιρία για να το δουν από κοντά. Θα δούμε ρομποτική, θα μάθουμε πώς δουλεύουν τα ρομπότ, θα μάθουμε θέματα προγραμματισμού. Θα εντάξουμε, όπως συμβαίνει στην εκπαίδευση STEM, διάφορες άλλες έννοιες, φυσική, μαθηματικά, μηχανική, για να δουν και να γνώσουν και αυτά, να αποκτήσουν και τέτοιες γνώσεις. Μέσα από 12 μαθήματα που θα κάνουν, μπορούν να τα απεξέλθουν σε όλα αυτά που μας λέτε? Ναι, θα μπορούν, ναι. Αυτό είναι η δική μας δουλειά, να το κάνουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι κάτι απλό και κατανοητό για τα παιδιά και εύκολο. Και εννοείται να περνάνε και καλά, να το διασκεδάζουν. Και είναι πολύ καλό αυτό που κάνουν εδώ από το Δήμο, που δίνουν τέτοιες ευκαιρίες στα παιδιά και ακολουθούν και προγράμματα και τα. Και εμείς που είμαστε εδώ και τα εφαρμόζουμε και έχουμε τη δυνατότητα αυτή και είναι χαρά μας. Μία αξιόλογη εκπαιδευτική ημερίδα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο Λαογραφικό Μουσείο της Κόπο, το Σβουρένιο ΚΔΑΠ ΜΕΑ, με τίτλο «Συνεκπαίδευση στην πράξη. Είμαστε ένα όλοι εμείς». Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη λήξη των συνεκπαιδευτικών εργαστηρίων που υλοποίησε το Σβουρένιο ΚΔΑΠ ΜΕΑ σε συνεργασία με σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νησιού μας. Πιο συγκεκριμένα συμμετείχαν συνολικά 200 μαθητές και 16 εκπαιδευτικοί από το 1ο, το 2ο, το 4ο, το 5ο, 6ο και 7ο Δημοτικό Σχολείο, καθώς και το Δημοτικό Σχολείο Ζυπαρίου και Πηλίου, όπου είχαν την ευκαιρία με βιωματικό τρόπο, μέσα από στοχευμένα εργαστηριακά και αθλητικά προγράμματα, αλλά και τον κατάλληλο εκπαιδευτικό σχεδιασμό, να γνωρίσουν την αξία της διαφορετικότητας, τη σημασία της ενσυναίσθησης, αλλά και την δύναμη της θέλησης. Σας καλωσορίζουμε εδώ απόψε στο χώρο του Λαογραφικού Μουσείου Το Χάνι, σε μια σημαντική ημερίδα, συνεκπαίδευση στην πράξη. Είμαστε ένα όλοι μαζί. Αυτός είναι και ο τίτλος αυτής της ημερίδας. Θεωρώ ότι θα ακούσουμε σημαντικά πράγματα για τη συνεκπαίδευση από εξαιρετικούς ομιλητές και κυρίως από την εκπαιδευτική κοινότητα. Δεν θέλω να σας κουράσω πολύ, γιατί ούτως ή άλλως έχουμε αρκετές θεματικές για σήμερα, για αυτή την ημερίδα και βεβαίως την χοροδία μας. Αυτό το δικαίωμα πρέπει να κατακτηθεί και να μην είναι αυτονόητο, απλά να εφαρμόζεται. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους ομιλητές. Η Περιφέρεια του Αιγαίου είναι δίπλα σας, στα δικά σας σχέδια, στα δικά σας όνειρα, να τα πραγματοποιεί και όπου μπορεί να σας συμπαραστέκεται. Θέλω να μεταφέρω το χαιρετισμό του κυρίου Δημάρχου, γιατί απουσιάζει απόψε λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, είναι εκτός ΚΟΦ. Γι' αυτό λοιπόν σας συμπαρίσταται και είναι εδώ νοερός βέβαια. Είμαστε ένα όλοι εμείς. Αυτή είναι η σύγχρονη πολυποτισμική ΚΟΣ. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ το Σβουρένιο για αυτή την εκδήλωση που προστίθεται σε μία σειρά εκδηλώσεων που κάνει και που μας τροφοδοτεί με πνευματική τροφή. Αυτό που συμβαίνει απόψε και συμβαίνει όλο το προηγούμενο διάστημα για να φτάσουμε στην απόψινή εκδήλωση είναι έργο πόνος κάματος ανθρώπων οι οποίοι είναι πάντα ενεργοί στην ειδική αγωγή δίπλα στα παιδιά, στα δικά μας τα παιδιά. Όταν αυτά τα προγράμματα συνεκπαίδευσης ξεκίνησαν να λειτουργούν στο Σβουρένιο, είχα την χαρά να εργάζομαι σαν κοινωνική λειτουργός εκεί. Και έτσι με το υπόλοιπο προσωπικό του Σβουρένιου μπορέσαμε να υλοποιήσουμε μια ιδέα του Κώστα του Χατζηδαβίδ, ένα πολύ μεγάλο όραμα, τη συνεκπαίδευση στην πράξη. Ήταν ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο δεν έγινε εύκολα και χωρίς προσπάθεια. Η ειδική αγωγή στην ΚΟ δεν είναι ακόλουθος, είναι μπροστά. Είναι μπροστά με καινοτόμες δράσεις και καινοτόμες πρωτοβουλίες που παίρνονται
από ανθρώπους με όραμα, να μου επιτρέψετε. Όπως είχαμε πει πριν ένα μήνα σε αυτήν εδώ την αίθουσα σε μια άλλη εκδήλωση για την ειδική αγωγή, υπάρχει μια εξέλιξη. Θα ήθελα να σας συγχαρώ γιατί κάνατε τη θεωρία της ειδικής εκπαίδευσης πράξη. Φέρετε τα παιδιά μας κοντά, δημιουργώντας αρμονικές σχέσεις, αμβλύνοντας τις κοινωνικές ανισότητες, κατανοώντας τη διαφορετικότητα. Είμαστε ένα όλοι εμείς. Αυτό είναι το μήνυμα της ημέρας και αυτό είναι το μήνυμα των επόμενων χρόνων. Αυτό είναι το μεγάλο στίχημα των δύσκολων εποχών που διανύουμε. Ξεκίνησα, σκεφτόμουν να μην παρουσιάσω τίποτα, γιατί το όραμα και η φιλοσοφία πρέπει να εκπέμπεται. Όμως, μια εικόνα ίσως είναι χίλιες λέξεις. Οπότε προτίμησα να σας το δείξω με εικόνες για να καταλάβετε καλύτερα το τι πετύχαμε το σχολικό έτος που διανύουμε, το σχολικό έτος 22-2020. Λοιπόν, οι βασικές αρχές της φιλοσοφίας του κέντρου μας είναι ο σεβασμός στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η καθοδήγηση του οικογενειακού περιβάλλοντος. Το οικογενειακό περιβάλλον παίζει το βασικό ρόλο σε όλη την εξέλιξη, μεταξέλιξη και αλληλεπίδραση, η εξατομικευμένη ικανοποίηση των αναγκών του ατόμου, η εξατομικευμένη αντιμετώπιση, γιατί το άτομο αναπηρία είναι άτομο, είναι μία και μοναδική οντότητα. Δεν είναι ένα άτομο που πρέπει μια ζωή να είναι αλληλοεξαρτώμενο από άλλους. Και η κοινωνική αλληλεπίδραση. Κοινωνική αλληλεπίδραση, βασικό και ανεφαίρετο δικαίωμα. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ πρώτα στα παιδιά του Σγουρένιου, που πλώδαξε όλα με τα μικρά του ονόματα, έπειτα στο εκπαιδευτικό και πολιτικό προσωπικό του σχολείου και βέβαια στον διευθυντή κύριο Χατζηδαβή. Το πρώτο δημοτικό, εδώ και 3 χρόνια, έχοντας μια πολιτική εξωστρέφειας, και η πρώτη μας επιλογή ήταν να έρθουμε σε επαφή με τον Σγουρένιο και να μείνουμε κοντά του διαδραστικά. Είπε κάποια στιγμή ο κ. Χατζηδαβή πριν ότι στις αρχές υπήρχε μια επίσκεψη εθιμοτυπική. Πλέον είμαστε στο σημείο όπου τρώμε μαζί, παίζουμε μαζί και έχουμε αποκτήσει διαπροσωπικές σχέσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι σημαίνει στην εκπαίδευση? Μας είπε ο Κώστας, αν ρωτούσε κάποιος στην εκπαίδευση πριν 10 χρόνια, θα ήταν κάτι εντελώς ουτοπικό. Τώρα ναι, υπάρχει κουλτούρα και υπάρχει και διάθεση. Εμείς θα σας παρουσιάσουμε μια εργασία σε PowerPoint που απορρίσσονται στο μάθημα των ηλεκτρονικών υπολογιστών με τον δάσκαλο της πληροφορικής, τον κύριο Γρηγόρη Σαββέλη. Αν και πλέον η ειδική αγωγή βρίσκεται σε κάποια αρκετά καλά βήματα, δεν μπορούμε με βάση τα σημερινά δεδομένα να μιλάμε για 100% συμπεριληπτικά σχολεία. Ωστόσο, βρισκόμαστε σε κάποια πολύ καλά βήματα, σε μια πολύ ωραία γραμμή. Η ειδική αγωγή γενικά έχει διανύσει μια πολύ μακρά πορεία. Αν θυμάστε από την αρχαιότητα ακόμα, που υπήρχε ο μύθος του Κιάδα στη Σπάρτη, αν και πρόκειται για μια παραθυρολογία αυτό, όπου τι κάνανε για να δυναμώσουν την κοινωνία, όσα παιδιά θεωρούσαν ότι δεν είναι αρτιμελή και σωματικά, έχουν κάποια αναπηρία, οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό, το πετούσαν στο Κιάδα ώστε να δεν είχε ουσιαστικά κανένα δικαίωμα στη ζωή. Απ' τη μία έχουμε μια πληθώρα νομοθετικών ρυθμίσεων που προστατεύουν, ενισχύουν και προωθούν τα άτομα με αναπηρία και τα δικαιώματά τους. Απ' την άλλη, το σημερινό μοντέλο ανάπτυξης της σημερινής κοινωνίας αποτιμά την αξία μιας ιδέας, μιας επένδυσης, μιας πράξης με ένα μόνο κριτήριο, την οικονομική αποδοτικότητα. Οι αιτίες για αυτή την κατάσταση έχουν μεταφερθεί σε μεγάλο βαθμό στην πρόσφατη οικονομική κρίση, κατά την οποία θεσμοτιθεμένα όργανα λήψης αποφάσεων, η Βουλή, οι Επιτροπές της Βουλής, παρακάμφθηκαν και αντικαταστάθηκαν από άτυπα συμβούλια και υπουργικές αποφάσεις. Η αξία της γίνεται ακόμα μεγαλύτερη αν αναλογιστώ όλες τις ξεχωριστές στιγμές και εμπειρίες που τη γέμισαν. Στιγμές και εμπειρίες που τώρα πια αποτελούν ευχάριστες αναμνήσεις και που είμαι σίγουρη πως και εγώ και οι συμμαθητές μου θα τις αναπολούμε συχνά και θα τις νοσταλγούμε. Να μαθαίνουμε φτιάχνοντας, κάνοντας, κατασκευάζοντας, δηλαδή πλέον με πρακτική εμπειρία τα παιδιά να φτιάξουν και να κάνουν κάτι δημιουργικό. Και τέλος είναι αυτό που λέμε, τώρα θα το έχετε ακούσει όλοι, είναι η STEM εκπαίδευση, είναι μια μάθηση που δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. STEM τι σημαίνει? Είναι η επιστήμη, η τεχνολογία,
η μηχανική και τα μαθηματικά είναι τα αρχικά τους, δηλαδή, που είναι ενωμένα σε μία λέξη. Και στην ουσία είναι μια επιστημονική προσέγγιση που μέσα από αυτήν συνδυάζουμε δύο ή τουλάχιστον δύο και περισσότερες επιστήμες μέσα από την εκπαίδευση και τη μάθηση που κάνουμε μέσα στην τάξη. Όπου τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται μαζί στο ίδιο περιβάλλον για να μπορούν να συνεκπαιδεύονται μαζί, να λειτουργούν μαζί, έτσι ώστε να υπάρχει και όταν είναι μαζί και οι τρεις μορφές αυτές ένταξης, τότε μπορούμε να τα πετύχουμε όλα. Λοιπόν, οι προσεγγίσεις που είχαμε ήταν η διδασκαλία, η συνεργατική, η μάθηση, να επιλύουμε τα προβλήματα μέσα από τη συνεργασία και οι ομάδες πάντοτε ήταν μεικτές. Οι αξίες πάντοτε που προάγονται είναι η αποδοχή, ο σεβασμός και η συνέστηση. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κόου και Νησίρου, κ. Ναθαναήλ, πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ιερά παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκου και μίλησε διδακτικά στους μαθητές της Τρίτης Λυκείου, αναλύοντας το οπτικό της ψυχής. Εν συνεχεία, ευχήθηκε πατρικά στα παιδιά της Τρίτης Λυκείου της πόλεως ΕΚΟ από τα δύο λύκεια του νησιού μας, που θα λάβουν μέρος σε επικείμενες πανελλήνιες εξετάσεις, και τους τόνισε πως η αποτυχία είναι να μην προσπαθείς και να προσπαθείς για τον εαυτό σου πάντα. Με μεγάλο ενδιαφέρον, η επιμορφωτική μερίδα που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Θεόκριτος σε συνεργασία με το Κέντρο Ανεπτυξιακών και Μαθησιακών Δυσκολιών Αρρωγή του Ηλία Ζωήδη στο χώρο του Συλλόγου στο Ζιπάρι. Η μερίδα επιμόρφωση εστιάζει στις μαθησιακές δυσκολίες με εισηγήσεις που στοχεύουν στη σωστή διαχείριση των παιδαγωγικών πρακτικών για μαθητές με ειδικές μαθησιακές ανάγκες, με πρακτικές συμβουλές οι οποίες θα βοηθήσουν τους γονείς στην αντιμετώπιση και στη σωστή διαχείριση των μαθησιακών δυσκολιών στη σχολική πραγματικότητα. Σήμερα η εκδήλωση μας αφορά και τους γονείς και τα παιδιά. Κάνουμε μια προσπάθεια μέσω
έχουν εδώ και θα σας μιλήσουν σε λίγο, να δούμε πώς λίγο τη συμπεριφορά μας στους γονείς και πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν ένα παιδί έχει μια ιδιαιτερότητα. Θα μιλήσουμε για αρκετά θέματα σήμερα. Ελπίζω να μην σας κουράσουμε πολύ. Η μόνη παράκληση που έχουμε είναι οι ερωτήσεις να είναι συγκεντρωτικές στο τέλος για να έχει μια ροή εκδήλωση. Θα ξεκινήσουμε με ένα βίντεο για να έρθετε λίγο πιο κοντά να δούμε το πώς αισθάνεται, το τι νιώθει ένα παιδί με δυσλεξία, με μαθησιακές δυσκολίες και στη συνέχεια θα αρχίσουμε τις εισηγήσεις μας. Σήμερα θα μιλήσει η ψυχολόγος μας, η Νατάσια Τσουβαλά, πρώτα για τα αναπτυξιακά ορόσημα. Στη συνέχεια, η ψυχολόγος μας, η Όλγα Κυφυρανού, για τις αποκλίνουσες συμπεριφορές. Ο επιστημονικός υπεύθυνος του Πέτρου Βεσσαρένου Ζωήδης θα μιλήσει για τις μαθησιακές δυσκολίες. Και η θεατρολόγος μας, η Γεωργία Βελέτζα, για την αξία των εργαστηρίων, για να καταλάβετε πόσο σημαντικά είναι και αυτά που κάνετε εσείς εδώ και αυτά που κάνουμε εμείς. Αλλά αυτά που μπορεί να μην μας φαίνονται πολύ χρήσιμα το εσωτερικό. Αλλά ουσιαστικά υπάρχει αυτή η σύνδεση που λέμε κινητικής και μαθητικής ανάπτυξης. Να αντιμετωπίσει συναισθηματικές δυσκολίες, να συγκρούεται τόσο με τα αδέρφια του, με την οικογένειά του και με τις παρέες που ανήκουν και να καταλήγει να απομονώνει. 40% of self-made millionaires are dyslexic. Dyslexic Richard Branson has 360 copies and $2.8 billion. With determination and creative ideas, many dyslexics become successful entrepreneurs. Dyslexics are often creative. Keira Knightley, world famous actress. Ένα παιδί με μαθησιακή δυσκολία, σκεφτείτε το έτσι παραστατικά στο σχολείο, είναι σαν ένα μαθητή που τον βάζουμε σε ένα στίβο της ακαδημαϊκής μάθησης που όπως σας είπα πριν διαρκεί 12 χρόνια. Άρα είναι ένας μαραθωνοδρόμος δηλαδή ο μαθητής διάρκειας 12 ετών, αγώνας 12 ετών τουλάχιστον, του οποίου έχουμε δέσει στα πόδια διάφορα βαρύδια. Για σκεφτείτε έναν αθλητή που τον βάζουμε στο στίβο και του λέμε τρέξε, τρέξε γρήγορα. Και φοράει την πανοπλία που ζυγίζει 200 κιλά και εμείς του λέμε προσπάθησε περισσότερο να τρέξεις. Να είσαι πιο γρήγορος, πιο ικανός, πιο ανταγωνιστικός. Είναι δυνατόν να το κάνει? Όχι. Τι μπορούμε να κάνουμε? Να του βγάζουμε ένα βαρύδι τη φορά. Να ο στόχος. Εάν του βγάζουμε ένα βαρύδι τη φορά θα νιώθει λίγο πιο ανάλαφρος. Θα μπορεί να τρέξει λίγο περισσότερο. Όχι πάλι σαν αυτόν που δεν έχει κανένα βαρύδι, αλλά λίγο καλύτερα από ό,τι μπορούσε την προηγούμενη φορά. Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες συχνά αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα επικοινωνίας, όπως είπαμε, έλλειψη δηλαδή κοινωνικής επίγνωσης και παρορμητικότητας. Πάμε αμέσως τώρα σε προγραμματισμένες εκδηλώσεις. Στην μαθητική θεατρική παράσταση «Το Σπίρτο» διοργανώνει το πρώτο γέλ της ΣΚΟ σε συνεργασία με το δεύτερο γέλ Οδυσσέας Ελίτης στο πλαίσιο της παρουσίασης των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων για το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023 με συμμετοχή μαθητών και από τα δύο λύκεια. Το έργο εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια πρόληψης των τροχαίων ατυχημάτων στους εφήβους. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί με ελεύθερη είσοδο για το κοινό την 3η 16 και την 4η 17 Μαΐου στις
επίσης στις 9 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του δεύτερου ΓΕΛ της ΚΟ, ενώ το πρωί της κάθε μέρα θα παρουσιαστεί στους μαθητές του πρώτου και του δεύτερου ΓΕΛ. Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο πρώτος και ο δεύτερος κύκλος παραστάσεων από την ΑΚΤΑ Θεατρικό Εργαστήρι της ΚΟ, σκηνοθεσία Βασίλη Παπαντονίου, στο Θέατρο Πολυχώρο Σφαγείο. Μετά από απέτηση του κοινού, συνεχίζονται οι παραστάσεις. Το πρόγραμμα του τρίτου κύκλου είναι για την Παρασκευή 19 Μαΐου στις 9 το βράδυ, το Σάββατο 20 Μαΐου επίσης στις 9 το βράδυ και θα πρέπει όλοι να κλείσετε έγκαιρα εισιτήρια στο exas.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6948 53 23 36. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας με τον συνάδελφο Γιώργο Πίτσι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο πλαίσιο του ίδιου συλλαγικού πρωταθλήματος Στίβου Ανδρών Γυναικών K20 που διεκτήθηκε στην Ρόδο στις 13-14 Μαΐου, είδαμε μεγάλες επιδόσεις, μετάλλια και όρια για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K20 και Ανδρών Γυναικών. Ο Εύδαμος είχε μια εξαιρετική παρουσία για άλλη μια φορά σε πρωταθλήματα της αντίστοιχης κατηγορίας. Την Εγκή Γοήτρου με σκορ 40-27 πέτυχαν οι κορασίδες της ΣΥΑΚΑ κόντρα στα Φανάρια Νάξου στο τελευταίο παιχνίδι του 5ου ομίλου της πραγματικής φάσης του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Η ομάδα του Γιώργου Μαύρου τερμάτισε στην δεύτερη θέση με τον ισχυρό ΑΟΧΑΝΙΟ να κάνει το 2-2 και να βρίσκεται αγκαλιά με το Final 8. Ο Διαγόρας κατέκτησε το φετινό γυναικείο πρωτάθλημα Δωδεκανήσου, κερδίζοντας τον 5ο και τελευταίο τελικό τον άκρος μαχητικό Ιπποκράτη με 44-42. Σε ένα παιχνίδι που έσπασαν καρδιές, ο Γυριός πήρε την νίκη και μαζί τον 6ο του τίτλου στο Δωδεκάνησα, οπότε πλέον θα διεκδικήσει την άνοδό του στην Α2 κατηγορία. Χάρη σε τέρμα που πέτυχε ο Γιώργος Φερεντίνης νωρίς στο μάτσι, πρωταθλήτης του Δωδεκανήσου Αέρα Φάντου επικράτησε με 1-0 της αξιόμαχης Ελλάς Σύριου και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στον 8ο όμιλο, τον play-off για την ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Στον αδικοχαμένο πρόεδρο του Συλλόγου Τσαμπίκο Νικολή αφιέρωσαν το τρίποντο άπαντε στην ομάδα, με τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων να αφήνουν από ένα λουλούδι δίπλα στην φωτογραφία του πριν την έναρξη του παιχνιδιού. 9 χρυσά, 11 αργυρά και 11 κάλκινα μετάλλια κατέκτησαν οι αθλητές του Ανταγόρα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Λουτράκι στις 12 και 13 Μαΐου με 634 βαθμούς πρωτάθλημα εφήβων και 534 βαθμούς στο πρωτάθλημα παιδών. Κατέκτησαν έτσι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τον τίτλο του Πρωταθλητή Ελλάδος στους παιδες και στους εφήβους. Με την παρουσία αρκετού κόσμου, απλών πολιτών, παιδιών, γονέων και δρομέων, αναβίωσε χθες το πρωί στην Κέφαλο Λαϊκός Αγώνας Δρόμου 5 χιλιόμετρων μέσα στο χωριό, φέρνοντας έτσι μνήμες από τα νικαγόρια που διεξάγονταν με μεγάλη επιτυχία τα παλιότερα χρόνια. Με εμπνευστή τον γιατρό Κώστα Μπουχτούρη, που έτρεχε και παλιότερα και παραμένει ενεργός δρομέας, ο αγώνας ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε στο δημοτικό γήπεδο Κεφάλου Μιχάλης Πέρος. Με μήνυμα: όχι στο κάπνισμα, όχι στο αλκοόλ. Λοιπόν, πρόεδρε, τις κάνουμε τις δηλώσεις πριν, αν και νομίζω ότι δεν θα κουραστείς τώρα με τα 5 χιλιόμετρα. Υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Βλέπω συμμετοχή και μεγάλων και παιδιών, μαμάδες με παιδιά, μπαμπάς με παιδιά και αρκετά νεαρά παιδιά τα οποία έχουν έρθει από όλο το νησί για να συμμετέχουν στα νικαγόρια. Ακριβώς, Γιώργο, να σας καλωσορίσουμε εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Κεφάλου Μιχάλης Πέρος. Γίνεται έτσι μια προσπάθεια σήμερα να αναβιώσουμε τα νικαγόρια, ένας θεσμός ο οποίος υπήρχε πάρα πολύ παλιά. Δυστυχώς εμείς οι νεότεροι δεν τον προλάβαμε, δεν τον ζήσαμε. Όμως μας δίνει τη δυνατότητα σήμερα να το αναβιώσουμε και γιατί όχι να το καθιερώσουμε να γίνεται κάθε χρόνο. Έτσι βλέπουμε όλα τα μικρά παιδιά σήμερα τα οποία ήρθαν να τρέξουν τα 60 και 80 μέτρα καθώς και να αγωνιστούν στο αγώνισμα του άλματος εις ύψους. Και είναι πολύ ωραίο ότι βλέπουμε τόσα μικρά παιδιά τα οποία είναι κοντά στον αθλητισμό. Αυτό είναι το ευχάριστο. Αυτό είναι σίγουρα το μήνυμα και ο στόχος της ημέρας. Τα παιδιά να είναι κοντά στον αθλητισμό, να έρχονται όλα στο γήπεδο, σε οποιοδήποτε άθλημα. Αυτός ο χώρος μπορεί να, να είναι κατασκευασμένος για ποδόσφαιρο, αλλά βλέπουμε ότι μπορεί να αξιοποιηθεί και για άλλα αθλήματα, όπως κάναμε και εμείς παλιά προπονήσεις στίβου εδώ μέσα. Οπότε είναι κάτι ευχάριστο να δούμε σιγά σιγά να αναπτύσσεται ακόμα περισσότερο και ο στίβος, γιατί παλιά είχαμε αρκετά ταλέντα ακόμα και στο χωριό μας. Επίσης είναι πολύ ευχάριστο ότι βλέπουμε να έχουμε αρκετές συμμετοχές, πάνω από 70 έχουν καταγραφεί επίσημα στη φόρμα του Google, αλλά πιστεύω θα έχουμε και παραπάνω, κάποιες και έκτακτες οι οποίοι θα έρθουν σήμερα όλοι εδώ. Καλώς έχουν των πραγμάτων αν έρθουν όλοι όσοι δήλωσαν συμμετοχή και θα κάνουμε έτσι και το λαϊκό γύρο της Κεφάλου, θα μας δοθεί ευκαιρία να τρέξουμε όλοι μαζί άλλοι σε πιο ανταγωνιστικό επίπεδο
άλλοι με όσες δυνάμεις διαθέτουμε έτσι να κάνουμε τα 5 χιλιόμετρα μέσα στο χωριό μας για να ζωντανέψουμε και το χωριό και γιατί όχι να καταφέρουμε να καθιερώσουμε και αυτό το λαϊκό δρόμο και σιγά σιγά να το μεγαλώσουμε. Μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Ευχαριστούμε τον Κώστα τον Μουχτούρη, τον γιατρό, ο οποίος είναι ο εμπνευστής αυτής της ημέρας και γιατί όχι να καταφέρουμε να καθιερώσουμε και να κάνουμε και κάτι μεγαλύτερο. Ένα σημειμαραθώνιο στο χωριό μας θα ήταν κάτι το οποίο πιστεύω θα μπορούσαμε όλοι μαζί να το καταφέρουμε και να καθιερωθεί και να δίνει έτσι κάθε χρόνο μια γεύση και πνοή του Στίβου στο χωριό μας. Λοιπόν, στρέφουμε εδώ στην Κέφαλο για τα νικαγόρια. Η αλήθεια είναι ότι ούτε εμείς τα προλάβαμε τα νικαγόρια. Αλλά νομίζω ότι επειδή την ξέρεις την ιστορία και επειδή βλέπω και μεγάλη συμμετοχή και προς τιμήν του χωριού της Κεφάλου και των ανθρώπων που το διοργάνωσαν, βρίσκεσαι και εσύ εδώ με τον κύριο Χατζη Μανουήλ για να παρακολουθήσετε και τους αγώνες. Και αποδεχόμενη πρόσκληση από τους διοργανωτές για την βράβευση του κύριου Χατζη Μανουήλ και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα τα δούμε σε λιγάκι όλα αυτά τα πολύ ωραία δρόμενα της Κεφάλου. Συγχαρητήρια καταρχάς στους διοργανωτές, συγχαρητήρια στην κοινότητα, στον πρόεδρο εδώ τον κύριο Κοκαλάκη και φυσικά στην ψυχή των αγώνων, τον ιδρυτή των αγώνων, τον γιατρό μας, τον οφθαλμίατρο, τον κύριο Κωνσταντίνο Μουχτούρη. Το 1977 ξεκίνησαν τα νικαγόρια, με αποκορύφωμα το 1980 όταν ήρθε όλη η εθνική ομάδα Στίβου εδώ στην πανέμορφη μας Κέφαλο και έγιναν φανταστικοί αγώνες. Έχω συμμετάσχει και εγώ ως πασανταγόρας τότε με την ομάδα Στίβου. Είχαμε κερδίσει εδώ τη σκυτάλη 4x100. Εγώ, ο Αλκυβιάδης Χατζηνικολάου, ο Κώστας ο Φεσάρας και ο συγχωρεμένος ο Λευτέρης ο Μαστρομιχάλης. Ήταν τότε χώμα εδώ το γήπεδο. Πραγματικά μου θυμίζεις εκπληκτικές στιγμές που ζήσαμε, στιγμές που μείναν ανεξίτηλες χαραγμένες στην καρδιά μου και στο μυαλό μου. Για άλλη μια φορά, ο κύριος Μουχτούρης, στη συνεργασία εδώ με τους τοπικούς παράγοντες και του Νικαγόρα φυσικά, και έχουμε και τα 50 χρόνια του Νικαγόρα από την ίδρυσή του, ξανααναβιώσανε σήμερα οι αγώνες Νικαγόρια με τη συμμετοχή πάρα πολλών παιδιών αλλά και ενηλίκων αθλητών. Είσαι και εσύ εδώ για άλλη μια φορά. Τιμάς, γιατί πραγματικά εγώ όταν γίνονται αγώνες Στίβου το γνωρίζω ότι χαίρομαι πάρα πολύ. Και σήμερα ο καιρός ήταν και ο ιδανικός για να γίνουν αυτοί οι αγώνες. Να ευχηθούμε ολόψυχα καλή συνέχεια σε όλα τα παιδιά που αγωνίστηκαν και θα αγωνιστούν και σε λίγη ώρα στο Πεντεάρι. Θα κάνουν το γύρο της Κεφάλου. Θα ακολουθήσουν απονομές. Ήδη, όπως βλέπεις, έχουν ήδη ξεκινήσει σιγά σιγά να προετοιμάζονται για το Πεντάρι οι αθλητές. Έχουν έρθει αρκετοί αθλητές και εκτός ΚΟ. Είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση. Και σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά εκ μέρους των διοργανωτών που είσαι εδώ κοντά μας, Γιώργο, και καλύπτεις αυτήν την πολύ ωραία αθλητική ιστορία που αναβιώνει πάλι για άλλη μια φορά εδώ στην πανέμορφη Κέφαλο. Κοιτάξτε, είμαι εδώ από τους τοπικούς εμπνευστές. Ένα πράγμα ήθελα να σας πω, ότι φέτος οι αγώνες έχουν αυτό το σύνθημα. Όχι στο κάπνισμα, όχι στο αλκοόλ. Και επειδή είμαι γιατρός μέχρι τώρα, ξέραμε ότι ο κάπνισμα βλάπτει. Δεν ξέραμε ότι το αλκοόλ βλάπτει εξίσου όπως το κάπνισμα. Εξίσου. Προκαλεί καρκίνο εξίσου. Άρα, έρευνες του Χάρβαρντ. Μισό ποτήρι οι γυναίκες και ένα οι άντρες κρασί την ημέρα. Με νίκη ολοκλήρωσε τις φετινές αγωνιστικές της υποχρεώσεις η ΑΕ Δικαίου που για έκτη αγωνιστική των play-off επικράτησε με 67-65 το ροδίο Νάδλησης. Με αρκετές απουσίες αγωνίστηκαν και οι δύο ομάδες στο φινάλε με τον Δημήτρη Τζομάκα να δίνει και χρόνο συμμετοχής σε αθλητές του εφηβικού τμήματος αλλά και παιδιά που δεν είχαν αγωνιστεί αρκετά μέχρι σήμερα. Να αποστάρει. Πάσα έξω. Σουτ εύστοχο για το ροδίο. Με τον Πετινάρη, Τρισάρης θα πάρει το σούτ για τρεις, θα απαντήσει. Μαρκουλής παίρνει το σούτ για τρεις μέσα. 3-6 με 3 τρίποντα στο μάτς. Πάσα για τον Ξυπολιτά, σούτ για τρεις του Ξυπολιτά μέσα. Τέταρτο στο τρίποντα για τον Ροδίον. Σπάνος για τον Χλαπάνη. Χλαπάνης δυσκολεύεται, πάει στο καλάθι μέσα. Τα χέρια του Χλαπάνη θα βρει στο καλάθι, στη συνέχεια ο ίδιος θα μαζέψει. Ο Τριτσάρης το λέει up, είναι εύστοχος. Σε δύο εύκολες φάσεις αστόχησε. Την ίδια ώρα που ο Πετινάρης κάνει το 13-21 με τρίποντο 45 μοίρες. Σουτ εύστοχο τον Ζαφίρη Δρόσο.
Θα βγάλει έξω. Ζαφίρης Δρόσος για τρεις. Είναι εύστοχος. 23-26. Να που βρίσκει η τρίποντα και η ΑΕ δικαίου. Για τον την Άρη. Ο Μουστάκας. Σουτιά 2. Είναι εύστοχος. 23-28. Πάσα στην γωνία. Τριτσάρης από τις 45. Σουτιά 3. Ναι. 27-28. Η ΑΕ δικαίου που βρίσκει και εκείνη πόντους από τα 6.75. Παπούλης, Χλαπάνης, μέσα. Χλαπάνης, θα πάει στο καλάθι, είναι ανίκητος εκεί. 31-28. Τριτσάρης για 3, μέσα, με άμυνα. 34-28. Σταρίδης, ωραία πάσα στον Μουστάκα. Θα βάλει πλάτη τον Παπούλη. 38-32. Σπίτε, Μαρκουλής κάνει ωραία κίνηση, παίρνει τον διάδρομο, φτάνει στο καλάθι. Ο Μουστάκας, οι προσποίησεις, ο Ξυπολιτάς και πάλι βρίσκει σούτ για τρεις, είναι εύστοχος. Κατεβάσει και την μπάλα ο Χλαπάνης, θα πάει μόνος του, γκολ φάουλ από τον Χλαπάνη. Σε ρόλο γκάρτ, μάζεψε, περίτεχνα, πήγε στο καλάθι, κέρδισε το φάουλ, πέτυχε και το καλάθι. Τριτσάρης πάει ψηλά, νέο γκολ φάουλ για την ΑΕ δικαίου. 42-41, ο ίδιος επιθετικό. Και 43-44 από τον Πεντινάρη που έχει καλό σουτ και στο, το έδειξε και στο ξεκίνημα. Νάρης και πάλι πάει μέχρι το τέλος της διαδρομής, βγάζει πάσα στον Μαρκουλή, βρίσκει σουτ εκείνος μέσα. 43-47 από τον Μαρκουλή. Κωνσταρίδης. Ο Μουστάκας, η κυκλοφορία, έπασα στην γωνία, σουτ για 3, μέσα και πάλι. 43-50. Την άρεσε πάρα πολύ όμορφη προσπάθεια, 43-52. Ξυπολιτάς θα αποφύγει τον τριτσάρι και θα ευστοχίσει για τρίποντο. Στο τέλος του χρόνου, 47-57 στο συνδέκα των οδείων. Ο τριτσάρις για την απάντηση είναι εύστοχος, 50-57. Άσχος στην δεύτερη. Χλαπάνης και πάλι, εύκολα. 54-57. Σουτ από πολύ μακριά, μέσα. 56-60 από τον Πετινάρη, κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Δρόσος θα κλέψει από τον Πετινάρη. Η πάσα και το κάρφωμα στον ευνηδιασμό. 60-60 τον Χλαπάνη. 3 δεύτερα ακόμη, ο Τριτσάρης σουτ για 3, μέσα! 63-60, Παντελής Τριτσάρης, το τέλος του χρόνου. Ο Γιος μαζεύει μπάλα έξω, Τριτσάρης. Ζητά screen, θα βρει σούτ ελεύθερο, σούτ για 3. Ναι! Ο Παντελής Τριτσάρης με 2 συνεχόμενα τρίποντα, κάνει το 66-60. Να επικρατεί με 67-65 το ροδίο ανάθλησης και έτσι να πέφτει αυλαία για αυτές τις δύο ομάδες. Για ΑΕ δικαίου και ροδίο ανάθλησης ήταν η 6η αγωνιστική των play-off του ανδρικού πρωταθλήματος. Και περιμένουμε το Σάββατο που μας έρχεται να μάθουμε ποια θα είναι η πρωταθλήτρια ομάδα 12ανήσου σε επίπεδο ανδρών. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική μας επικαιρότητα. Πάμε αμέσως τώρα στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Έτρες που βλέπετε ο καιρός στην περιοχή μας με αραιή συννεφιά. Οι ανεμοί θα πνέουν νότιο-νοτιοανατολική, εντάσσεως 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Η ιστοσελίδα μας cosTV.gr είναι στη διάθεσή σας για περισσότερα ρεπορτάζ και όλα τα δελτία ειδήσεων. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε από όλους εμάς. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.